Σήμερα στο Ανάδειξέ το έχουμε την ιδιαίτερη τιμή να φιλοξενούμε ένα λαμπρό Έλληνα καθηγητή της ιατρικής, ένα διεθνή Έλληνα θα έλεγα καλύτερα, τον καθηγητή κύριο Γεώργιο Χρούσο. Σας καλωσορίζουμε. Είστε και μέλος της Αμερικανικής Ακαδημίας Επιστημών, διευθυντής στην πρώτη παιδιατρική κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών εδώ στην Αθήνα, στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία, επικεφαλής της μοναδικής έδρας στην UNESCO για την εφηβική ηλικία στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας πάλι, αλλά και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Georgetown στην Ουάσιγκτον. Και επίσης δεν πρέπει να παραλείψουμε να πούμε ότι είστε ο υψηλότερα αναφερόμενος κλινικός παιδίατρος και ενδοκρινολόγος παγκοσμίως. Κάτι που γεμίζει και εμάς ιδιαίτερη χαρά, γι' αυτό και δεν ήθελα να το παραλείψω και χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας έχουμε μαζί μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Όλα αυτά που ανέφερα δείχνουν ότι είχατε όλα τα εχέγγυα και όντως είχατε μια λαμπρή καριέρα στο εξωτερικό. Παρ' όλα αυτά, υπήρχε κάποιος πόλος έλξης από ό,τι φαίνεται για την πατρίδα, κάτι που σας έλξε και σας έφερε πίσω στην Ελλάδα, ώστε να συνδυάσετε και εδώ την προσφορά σας με το εξωτερικό. Τι ήταν αυτό? Δύο λόγοι. Ο ένας είναι ο νόστος της πατρίδας. Ως άλλος Οδυσσέας. Έφυγα για 3 χρόνια, δεν έφυγα για 27 που έμεινα τελικά στην Αμερική. Και ο δεύτερος ήταν ότι στην Αμερική δεν είχα το αίσθημα προσφοράς που έχω εδώ. Η οποία είναι μια τεράστια χώρα, όπως ξέρετε, με πολλούς καλούς επιστήμονες. Σας τίμησαν και ιδιαίτερα, αλλά παρόλα αυτά στην Ελλάδα νιώθετε ότι η προσφορά, ας πούμε, είναι πιάνει τόπο. Είναι στο δικό μου λαό ακριβώς, είναι στους δικούς μου ανθρώπους. Να μιλήσουμε λίγο για την μονάδα εφηβικής ιατρικής στην πρώτη παιδιατρική κλινική του Πανεπιστημίου της Αθήνας. Πώς λειτουργεί και γενικώς πώς συμβάλλει στην δημόσια υγεία? Πολύ ευχαρίστως. Όταν ήρθα στην Ελλάδα το 2001, διαπίστωσα ότι υπήρχε ένα κενό, ένα χάσμα μεταξύ της ηλικίας των 14 και των 20. Δηλαδή τα παιδιά αυτά μεταξύ 15 και 19-20 δεν ξέραν πού να πάνε, σε παιδίατρο ή σε παθολόγο. Σωστό. Με αποτέλεσμα να έχουν παιδιά 15 χρόνων που παρεμβαίνουν με λευκαιμία, να πηγαίνουν σε ιατρία παθολογίας, όπου η βασικά είναι η γεροντολογία. Αυτό το πρόβλημα είχε λυθεί στην Αμερική για πολλά χρόνια. Όταν πήγα να κάνω ειδικότητα στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, υπήρχε ήδη τμήμα εφηβικής ιατρικής εκεί και όλα τα παιδιά από 13 έως 20 τα βλέπανε οι εφηβίατροι, οι οποίοι ήταν κυρίως παιδίατροι με ειδική έμφαση στην εφηβική ιατρική. Μάλιστα. Οπότε εδώ πέρα έχουμε καλύψει πλέον αυτό το κενό. Έχετε δει προσέλευση? Δεν το έχουμε καλύψει ακόμα. Όχι ακόμα. Έφτιαξα ένα πρότυπο κέντρο, το πρώτο στην Ελλάδα, στο Αγία Σοφία. Εν συνεχεία έγινε στο Αγλαία Κυριακού, εν συνεχεία έγινε στο Τζάνιο και σιγά σιγά πιστεύω ότι όλα τα νοσοκομεία που βλέπουν εφήβους θα έχουν και εφηβικό τμήμα. Πολύ ωραία. Σημαντικό αυτό, γιατί πραγματικά είναι τα παιδάκια που δεν μπορεί να τα καλύψει ο παιδίατρος, έχουν άλλες ανάγκες, αλλά και στον παθολόγο δεν θα πάνε αμέσως. Ούτε μπορεί να τα καλύψει, ούτε ο παθολόγος ξέρει για τις ανάγκες. Οπότε χρειάζεται μια έξτρα εκπαίδευση, είτε σε παθολόγους είτε σε παιδιάτρους. Μάλιστα. Για τους εφήβους. Θέλω να περάσουμε σε ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον θέμα. Έχει αναγνωριστεί παγκοσμίως η έρευνά σας για τους φυσιολογικούς και μοριακούς μηχανισμούς του στρες. Ένα θέμα που μας ενδιαφέρει όλους, έτσι κι αλλιώς όπως έχουμε κάνει τη ζωή μας, αποκλείεται να ξεφύγουμε από το στρες. Να πούμε πόσα είδη στρες υπάρχουν. Υπάρχει καλό, υπάρχει το πιο ανησυχητικό? Υπάρχει καλό και κακό στρες. Δυστυχώς το καλό στρες δεν κρατάει πολύ. Στο γάμο του κάποιος μπορεί να αισθανθεί πολύ ωραία. Δεν θα τον βλάψει αυτό. Αλλά δεν θα κρατήσει πολύ αυτό το στρες. Ενώ δυστυχώς τα χρόνια στρες συνήθως είναι κακά. Δηλαδή κάνουν βλάβη στον οργανισμό. Όχι μόνο αισθάνεσαι δυσφορικός, αλλά διάφορα όργανα του οργανισμού επηρεάζονται και η λειτουργία τους βλάπτεται. Ποιες βλάβες μπορούμε να υποστούμε από το μακροχρόνιο στρες? Ένα πολύ απλό να σας πω είναι η παχυσαρκία. Αλλάζει το μεταβολισμό μας, δηλαδή. Αλλάζει ο μεταβολισμός, αυξάνει η όρεξη, τρώμε πιο πολύ, δεν καταβολίζουμε αρκετά. Είναι έτσι οι ορμόνες του στρες που εμποδίζουν τον καταβολισμό και αυξάνουν την όρεξη, με τελικό αποτέλεσμα να παίρνουμε βάρος. Η όρεξη αυξάνει από τον αρρύθμιστο μεταβολισμό ή είναι και ψυχολογικό? Να σας πω ότι η όρεξη και το φαγητό γενικά εξυπηρετείται από ένα κέντρο στον εγκέφαλο που λέγεται κέντρο της αμοιβής. Όταν λοιπόν τρώμε,
αισθανόμεθα κάτι καλό. Όταν λοιπόν είσαι στρεσαρισμένος και δυσφορικός και δεν αισθάνεσαι καλά, με το να φας ένα γλυκό μπορεί να ξεγελάσουμε το κέντρο της αμοιβής. Να σταθείς καλύτερα, ακριβώς. Είναι πολλά πράγματα με τα οποία λοιπόν εμείς προσπαθούμε να ξεγελάσουμε πολλές φορές το μηχανισμό της αμοιβής που περιγράφεται τώρα. Να ξέρετε ότι είναι το πολύ βασικό κέντρο του οργανισμού το κέντρο της αμοιβής. Δηλαδή όλοι οι εθισμοί, ό,τι κάνουμε, έχει να κάνει με το κέντρο αυτό. Υπάρχει εξάρτηση συμπεριφορική, εξάρτηση από φάρμακα, εξάρτηση από τσιγάρο, από άσκηση. Υπάρχουν πολλές εξαρτήσεις, οι οποίες όλες είναι ακριβώς εκεί στο αυτό, κέντρο έτσι. Αυτό. Εξυπηρετούν αυτό. Αφού συνειδητοποιήσουμε, να ενημερωθούμε και καταλάβουμε ότι το στρες μας βλάπτει μακροχρόνια, μπορούμε να το προλάβουμε. Μπορούμε να το προλάβουμε εμείς οι ίδιοι για τον εαυτό μας ή οι γονείς μπορούν να κάνουν κάτι, γιατί βλέπουμε ότι η πίεση υπάρχει συναισθηματικά και για τη δουλειά και διάφορα πράγματα από τα πολύ μικρά παιδιά. Η πίεση των μεγάλων, το στρες των μεγάλων περνάει στα παιδιά χωρίς καμία αμφιβολία. Ναι. Τα παιδιά χρειάζονται ένα σταθερό και ασφαλές περιβάλλον για να αναπτυχθούν, ιδίως στα πρώτα χρόνια της ζωής. Όταν λοιπόν ο γονέας είναι στρεσαρισμένος, αυτό το αίσθημα ασφαλείας χάνεται και το παιδί βλάπτεται. Άρα μπορεί να το προστατεύσει ενέχοντας τον εαυτό του. Ακριβώς, προστατεύσει και τα παιδιά. Το δημιουργικό άγχος που λέμε, έτσι το ονομάζουμε εμείς, δεν ξέρω αν είναι ένας όρος δόκιμος, αυτό μπαίνει μέσα στο καλό στρες. Εάν το ευχαριστιέται κανείς και αισθάνεται καλά, είναι καλό στρες. Εάν είναι δυσφορικός, είναι κακό στρες. Ο οργανισμός, ο εγκέφαλος ξέρει αν κάτι βλάπτει ή όχι. Η δυσφορία που έχει κανείς με το χρόνιο στρες είναι ένα σήμα όπως ο πόνος. Που σου λέει κάτι κακό συμβαίνει, σταμάτα. Στην ουσία δηλαδή το στρες ξεκίνησε από ένας καλός μηχανισμός, ένας αμυντικός μηχανισμός. Το στρες είναι ένας προσαρμοστικός μηχανισμός. Ένα αλέρτας που χτυπάει στον άνθρωπο. Ναι, βοηθάει τον άνθρωπο να αντιμετωπίσει αλλαγές στον εαυτό του και στο περιβάλλον. Ωστόσο και αυτό όμως το αλωτριώσαμε, το κάναμε μία μόνιμη κατάσταση που έφτασε και εμάς να μας καταδυναστεύει. Ακριβώς αυτό δεν πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή το σύστημα του στρες, οι ορμόνες του στρες εκκρίνονται ορισμένες ώρες της ημέρας. Και στον άνθρωπο επειδή είναι on που ζει την ημέρα, γύρω στις 2-3 το πρωί αρχίζει η κορτιζόλη και το στρες να ανεβαίνει όταν ακόμα κοιμόμαστε. Α, ναι. Και όταν ξυπνάμε είναι σχεδόν στην κορυφή τους. Με την πάροδο της ημέρας όμως πέφτουν και τις βραδινές ώρες και τις ώρες πριν πάμε για ύπνο είναι πολύ χαμηλή η δραστηριότητα αυτού του συστήματος. Στην ουσία θα πρέπει και εμείς να ακολουθούμε αυτό. Δηλαδή, και αν να ακολουθήσουμε αυτό, θα λειτουργήσουμε καλύτερα. Θα πρέπει να μειώσουμε λίγο τις δραστηριότητές μας από τις απογευματινές ώρες και μετά. Ακριβώς. Έχουμε αναπτύξει, έχουμε μέσα σε όλα μας τα κύτταρα και στον εγκέφαλο και στην περιφέρεια ένα βιολογικό ρολόι το οποίο έχει 24ωρο ρυθμό. Και βασικά πρέπει να λειτουργούμε με αυτό το ρυθμό. Εάν ξεφεύγουμε από το ρυθμό αυτό, δηλαδή αν τις βραδινές ώρες έχουμε στρες, κάνουμε στρεσογόνα πράγματα, τότε ο οργανισμός θα το πληρώσει αυτό. Για να καταλάβετε, εάν θέλουμε να δούμε αν κάποιος είναι χρόνια στρεσαρισμένος, του μετράμε κορτιζόλη πρωί και βράδυ. Φυσιολογικά η κορτιζόλη είναι ψηλή το πρωί και πολύ χαμηλή το βράδυ. Αν είσαι στρεσαρισμένος, είναι ψηλή το βράδυ. Είναι ψηλή το βράδυ και λιγότερο ψηλή το πρωί. Δηλαδή γίνεται επίπεδη η σχέση της πρωινής με τη βραδινή κορτιζόλη. Και όλο αυτό επειδή έχουμε κάνει τη μέρα νύχτα. Ακριβώς. Άρα στην ουσία η ώρα που τα άλλα όντα στη φύση ξυπνούν είναι η ώρα που θα πρέπει να ξυπνάει και ο άνθρωπος πριν κάνει τον πολιτισμό του τόσο περίπλοκο. Βέβαια, πηγαίνανε οι άνθρωποι για ύπνο με το σκοτίνιασμα, με τη δύση του ηλίου και σκονώσανται με την αυγή. Πώς θα περιγράφατε τα σημαντικότερα επιτεύγματα της ενδοκρινολογίας σήμερα? Όχι, τα τελευταία 30-40 χρόνια τα επιτεύγματα είναι φοβερά. Είναι δύσκολο να τα αναφέρει κανείς όλα. Αλλά μπορώ να σας πω ότι πολλούς μηχανισμούς που δεν τους καταλαβαίναμε, πλέον τους καταλαβαίνουμε. Έχουμε κατανοήσει πράγματα που βοηθούν στη ζωή μας, στην καθημερινή πάρα πράξη. Πολύ. Στη θεραπεία ασθένειας ή περισσότερο στην πρόληψη? Και πρόληψη και θεραπεία. Και τα δύο. Και διάγνωση. Σε όλα έχουμε προοδεύσει. Έχουμε πλέον ειδικές δοκιμασίες για όλες τις παθήσεις που έχουν σχέση με το στρες και το ενδοκρινικό σύστημα. Έχουμε θεραπείες και έχουμε και γνώσεις, βάσει των οποίων κάνουμε τη διάγνωση και τη θεραπεία. Άρα η εξέλιξη γνώσης συμβαδίζει για την εξέλιξη τεχνολογίας για να έχετε σαφώς όλα αυτά μαζί. Η τεχνολογία εδώ υπήρξε δραματικά σημαντική. Βοηθητική, έτσι. Βοηθητική πολύ. Δηλαδή πλέον μπορούμε μέσα σε 2-3 μέρες μπορούμε να έχουμε το γονιδίωμα ενός ανθρώπου.
αυτό. Σωστό και αυτό. Αν μου το λέγατε πριν από 30 χρόνια, είσαι τρελός. Σωστό και αυτό. Όχι, είναι οι μαγνητικές τομογραφίες, τα PET, όλα αυτά. Τώρα μπορείς πλέον να δεις με λεπτομέρειες τον εγκέφαλο ή μέσα στο σώμα. Και έτσι βοηθά και εσάς να χειρίσετε και καλύτερα τις γνώσεις, να τις αξιοποιείτε, γιατί σας δίνει μια καλύτερη εικόνα. Βέβαια, πάρα πολύ καλύτερα. Μάλιστα, για να ξαναγυρίσουμε και να κλείσουμε με το στρες. Το στρες λοιπόν είναι ένας αρχαίγονος μηχανισμός, υπάρχει στον άνθρωπο. Τώρα είπαμε εμείς, μεταλλάξαμε λίγο, το κακοφορμήσαμε. Πώς θα μπορούσαμε να το διαχειριστούμε, ίσως άλλες μορφές δραστηριοτήτων του ανθρώπου, όπως η τέχνη, η ενασχόλησή του με άλλα πράγματα, μπορούν να βοηθήσουν τη διαχείριση του στρες. Να το πούμε έτσι. Μπορεί να βοηθήσουμε με το να διαγείρουμε το σύστημα της αμοιβής. Αλλά ο τρόπος που το διαγείρουμε μπορεί να είναι ωφέλιμος, παραδείγματος χάρη όταν ασκηθούμε, είναι ωφέλιμος τρόπος αυτός για τον οργανισμό το να ασκηθεί κανείς. Αν φάμε μια τούρτα, δεν είναι ωφέλιμος. Δηλαδή, βασικά, πρέπει να κάνουμε πράγματα φυσικά και αναγκαία, τα οποία δεν βιάζουν τον οργανισμό κατά οποιοδήποτε τρόπο. Παράδειγμα, το τσιγάρο. Και αυτό δουλεύει μέσω του συστήματος αμοιβής. Και αυτό έχει αγχολητική δράση. Δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό. Όμως, ταυτόχρονα κάνει βλάβη στον οργανισμό, παντού, σε όλα τα όργανα. Βλάπτει το καρδιακιακό σύστημα, βλάπτει τους ιστούς που αναπτύσσουν καρκίνους και ούτω καθεξής, τους πνεύμονες. Τι θα μπορούσαμε να συμβουλέψουμε τους ανθρώπους για το στρες, έτσι, αν θέλουμε να τους δώσουμε ένα κανόνα διαχείρισης της καθημερινότητάς τους. Το πρώτο που και σημαντικότερο είναι το λεγόμενο lifestyle, το στυλ της ζωής. Δηλαδή πρέπει κανείς να κοιμάται σωστά, να τηρεί το ωράριο του φαγητού και του ύπνου καθημερινά, να τρώει υγιεινά, να ασκείται μέτρια, όχι πάρα πολύ, και να ακολουθεί τον κυρκάδιο ρυθμό του. Δηλαδή, η δουλειά πρέπει να γίνει το πρωί, το στρες πρέπει να είναι το πρωί, που είναι ο οργανισμός έτοιμος, και το βράδυ πρέπει πάντα κάποιος να ηρεμεί. Τώρα, υπάρχουν μηχανισμοί και τρόποι για να το ρυθμίσει κανείς το στρες, και θα ξέρετε, στην Αμερική πάρα πολλά πανεπιστήμια, τα μεγάλα, Harvard και λοιπά, από χρόνια τώρα έχουν τα λεγόμενα Mind and Body Institutes, mm-hmm. που βασικά είναι κέντρα που βοηθάνε τους εργαζομένους του πανεπιστημίου να αντιμετωπίσουν το στρες. Ωραία, αφού τους απομακρύναμε από τη φυσική ζωή, μετά προσπαθούμε με όλα αυτά να τους επαναφέρουμε. Σωστό γι' αυτό, κάνουμε τη ζωή μας πιο δύσκολη. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Να είστε καλά.